Τσέσκα Μπάγερν στη Μέγκα Σπορτ Αρένα της Μόσχας, ανάμεσα στις δύο ομάδες που κέρδισαν στην πρεμιέρα τους. Με το καλημέρα ο Χάινς καλωσορίζει τον Γκρέγκ Μοντρό με μια τάπα στην Ευρωλίγκα. Στην απέναντι πλευρά καρφώνει, εκκίνηση στο παιχνίδι με αρκετές εντυπωσιακές φάσεις και λιγάκι περίεργη ευστοχία σε δύσκολα σουτ. Χάινς προλαβαίνει την μπάλα και πασάρει για assist στον Φόκτμαν τρίποντα από τη γωνία. Ανάποδο τυφλό layup του Μαόντολο για το 10-10. Και πολύ δύσκολο σουτ στο φινάλε των 24 από τον Φόκτμαν και πάλι και ο ίδιος απορεί. Η μπάλα πήγε μέσα. Τσέσκα η οποία ήταν ομαδική, αλλά εδώ το μπλοκ του Μπάρτελ στον Φόκτμαν φέρνει μια της φάσης του αγώνα, καθώς ο Μονρό κινείται τρέιλερ και καρφώνει με μανία 13-14. Μέγεν έμεινε κοντά, καθώς η Τσέσκα ανέκτησε πολύ γρήγορα το προβάδισμα με το τρίποντο του Χίλιαρντ. Οι δύο πρώην συμπαίκτες στην Μπασκόνια και νυν στην Τσέσκα, Φόκτμαν και Χίλιαρντ, είχαν από δύο τρίποντα στην πρώτη περίοδο. Απάντησε ο Κοπόνεν όταν πήρε διαφορά 7 πόντων η Τσέσκα για το 27-23. Ο Βοροντσέβιτς δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει τον Μονρό, καλάθι και φάουλ. Εν τη απουσία για δεύτερο σερί παιχνίδι του τραυματία Κουφού. Ο Μπολομπόη βάζει πράγματα στο παιχνίδι του, δύο σερί τρίποντα, το δεύτερο φέρνει την πρώτη διψήφια διαφορά στο παιχνίδι για τον ψηλό της ομάδας του Ιτούδη. Και διαφορά χάρη στην κυριαρχία των γηπεδούχων στα rebound θα φτάσει ως τους 14 πόντους. Τσέσκα πήρε 8 επιθετικά rebound στο πρώτο μέρος, ο Φόκτμαν και έκλεψε και κουβάρισε την μπάλα μέχρι να δώσει την assist. Αλλά κάπου εκεί η Bayern ισορρόπησε 45-40, 47-40 το σκορ του ημιχρόνου με ένα καλάθι του Χάινς στο φινάλε. Κάποιες κακές επιλογές της CSKA και ελάχιστοι ευνηδιασμοί της Bayern φέρνουν το 50-48, αλλά αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στο οποίο οι Βαβαροί είχαν επαφή με το παιχνίδι. Το μπλοκ του Μονρό είναι η στιγμή του αγώνα, καθώς ο πρώην παίκτης των Pistons και των Bucks καταδιώκει τον Ρώσο Forward και τον κόβει, αλλά η συνέχεια ήταν όλη CSKA. Κίνηση γκάρ από ένα παιδί που είναι πάνω από 2-10, τον Φόκτμαν. Το split από τον James και δικό του layup 57-48 και CSKA δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. Αν και η τρίτη περίοδος είχε μικρή συγκομιδή, η CSKA την έκλεισε με συν 10 και με το γρήγορο 5-0 στην τέταρτη περίοδο που ουσιαστικά τελείωσε το match. Από εκεί και πέρα Κλάιμπερν και ο ρημαγδός επιθετικών rebound για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, μαζί και τρίποντα για τον Μπέικερ που σιγά σιγά μπαίνει στο κλίμα. CSKA φέτος θα είναι μια ομάδα λερνέα ίδρα και όχι ομάδα των δύο ή των τριών superstar όπως το παρελθόν. Ενδεικτικό το γεγονός ότι ο Έλληνας προπονητής χρησιμοποίησε 11 παίκτες και σκόραραν όλοι. Μουσική.